Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Το εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα ήταν το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί στα 50 χρόνια λειτουργίας του αερολιμένα. Οι τρεις πτήσεις εξωτερικού που εκτελούνταν φέτος οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της κίνησης στο αεροδρόμιο, επιτρέποντας στη διοίκηση του αεροδρομίου να βάλει τον πύχη για την επόμενη σεζόν ακόμη πιο ψηλά. Το φετινό καλοκαίρι ολοκληρώνεται με ένα ρεκόρ για το αεροδρόμιο Δημόκρητος Αλεξανδρούπολης, καθώς ο εισερχόμενος τουρισμός έφτασε στο μεγαλύτερο ποσοστό του στα 50 χρόνια λειτουργίας του αερολιμένα. Ακρογωνιαίος λίθος του ρεκόρ που σημειώθηκε αποτέλεσε το γεγονός πως στη θερινή σεζόν λειτουργήσαν τρεις πτήσεις εξωτερικού με προορισμό στο Παρίσι, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Ήταν η πρώτη χρονιά εδώ και 50 χρόνια που είναι ανοιχτός αερολιμένας που είχε τρεις πτήσεις εξωτερικού και μάλιστα όχι τρεις πτήσεις τσάρτερ, δύο τακτικές και μία τσάρτερ. Με πληρότητες ψηλές, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την περιοχή μας, δηλαδή του εισερχόμενου τουρισμού. Και επειδή η χρονιά δεν έκλεισε ακόμα, κλείνει για τη ΜΕΝ Μόσχα 15/9 και για τη ΔΕ Αγία Πετρούπολη 27/9, θα είμαστε έτοιμοι να πούμε και ακριβή νούμερα σε περίπου 20 μέρες, που ξαναλέω ότι είναι μέσα. Η μεγάλη επιτυχία του αεροδρομίου οφείλεται στο γεγονός πως μπόρεσε να εξασφαλίσει μεγάλο κομμάτι από την τουριστική αύξηση που σημειώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα το φετινό καλοκαίρι. Πήραμε αυτό που λέγαμε από την αρχή της χρονιάς. Τη μεγάλη τουριστική αύξηση που είχε η Ελλάδα, που με σημερινά δεδομένα ξεπερνάει το 12% μόνο στην αεροπορική κίνηση, το υπόλοιπο είναι πολύ μεγαλύτερο, πήρε λοιπόν και η περιοχή μας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με πέρσι, γιατί ή με άλλες χρονιές, επειδή δεν είχαμε ουσιαστικά εξωτερικό τουρισμό με είσοδο από τον αέρα στην περιοχή μας. Γι' αυτό δεν μιλάμε για συγκρίσεις. Δηλαδή, το να πούμε ότι έχουμε 1000% αύξηση είναι και ένα νούμερο άτοπο. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση. Η σύγκριση θα γίνει με την επόμενη χρονιά, που αν καταφέρουμε και κρατήσουμε αυτές τις τρεις πτήσεις που πιστεύω ότι θα τις κρατήσουμε, δεν θα είναι μόνο τρεις, θα είναι πολύ περισσότερες. Πολύ μεγάλη πληρότητα είχε πτήση για Παρίσι. Γι' αυτό το λόγο προβάλλεται ως πολύ ρεαλιστική πιθανότητα η πτήση που φέτος ήταν τσάρτερ να γίνει μόνιμο δρομολόγιο εξωτερικού για το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Βολεύει και την αεροπορική εταιρεία να ξέρει ότι στάνταρ από την Αλεξανδρούπολη μπορεί όλο το καλοκαίρι να έχει τακτική πτήση, στην οποία να έχουν πρόσβαση οι Έλληνες από το ίντερνετ κλείνοντας εισιτήρια ή με τον κλασικό τρόπο κράτησης ενός εισιτηρίου. Η διαφορά μας σε αυτή την πτήση με πέρσι είναι ότι, και είναι ασφαλής πληροφορία αυτή, ότι η πληρότητα της ήταν πολύ μεγαλύτερη και ήταν μεγάλη πληρότητα και με ανθρώπους που πετάξαν από την περιοχή μας προς το Παρίσι. Τα πακέτα που βγήκαν προς το Παρίσι και είναι προς τιμή των πρακτόρων των τοπικών ήταν πάρα πολύ καλά, πουληθήκανε σχεδόν όλα και είχαμε και το φαινόμενο του εξαγόμενου τουρισμού από την περιοχή μας προς τη Γαλλία. Η στόχη που θέτει ο αερολιμενάρχης για το χειμώνα είναι να μπορέσει το αεροδρόμιο, παρά το μειωμένο του προσωπικό, να ανταπεξέλθει στην αναμενόμενη αύξηση των δρομολογίων εσωτερικού και σε όποια άλλη ανάγκη προκύψει. Η στόχη για μας είναι καταρχήν να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσες πτήσεις μας ζητηθούν από τις αεροπορικές εταιρείες. Και το όσες δεν το θέτω μόνο ως αριθμό, το θέτω ότι έχουμε περιορισμένο δυναμικό σε προσωπικό και περιορισμένες δυνατότητες λειτουργίας σε ημερήσια βάση. Άρα ελπίζουμε ότι η εσωτερική κίνηση, η αεροπορική, θα είναι τέτοια που να μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε όλο το ωράριο λειτουργίας που θα μας ζητηθεί. Τώρα να αλλάξουμε θέμα εντελώς. Κρούσμα λύσας εντοπίστηκε σε Αλεπό που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή Μαυροβούνη του νομού Πέλλας. Το ζώο άμεσα στάλθηκε για έλεγχο στην κτηνιατρική υπηρεσία και βρέθηκε θετικό στον ιό. Το κρούσμα που προκάλεσε τη μετάδοση του ιού σε κάποια κυνηγόσκυλα έχει προβληματίσει και τους κυνηγούς στην Αλεξανδρούπολη. Ο κυνηγητικός σύλλογος της πόλης συμβουλεύει τους κυνηγούς να εμβολιάσουν άμεσα τα σκυλιά τους, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν από τον ιό και να μην προκαλέσουν έξαρση της λύσας στο νομό Εύρου. Σε αναβρασμό βρίσκονται ο Κυνηγητικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης και η θηροφυλακή μετά το νέο κρούσμα λύσας που εντοπίστηκε σε Αλεπού στο νομό Πέλλας. Η κυνηγητική περίοδος έχει ξεκινήσει και κλιμακώνεται με το επερχόμενο άνοιγμα του κυνηγίου αγριογούρνου και λαγού, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό των κυνηγών για το νέο κρούσμα της λύσας και τον κίνδυνο που ελοχεύει από τον ιό για τα δικά του σκυλιά. Έχουμε ένα νέο κρούσμα στην κόκκινη Αλεπού στο Μαυροβούνιο της Κίδρας και έχει κινητοποιηθούν όλες τις υπηρεσίες, όλοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι. Οι δήμοι της περιοχής μας, η κτηνιατρική υπηρεσία, οι κτηνίατροι όλοι. Ναι, ανησυχούμε, σαφώς και ανησυχούμε. Όταν έφτασε τα κρούσματα, είναι παρουσιά στην περιοχή του Κυλκής, είναι πάρα πολλά τα κρούσματα. Καινούργιο τώρα στη Σκίδρα. Δεν ξέρουμε με την μετατόπιση των κυνηγών. Τώρα που αρχίζει ο λαγός και το γουρούνι, και δεν ξέρουμε από διάφορα άλλα σκυλιά μπορεί να μεταφερθεί ο ιός της λύσας.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης συμβουλεύει όλους τους κυνηγούς μέλη του να εμβολιάσουν άμεσα τα κυνηγό σκυλά τους προκειμένου να μην προσβληθούν από τον ιό, ο οποίος έχει ήδη προσβάλει πολλά σκυλιά στον ομό Πέλλας. Να εμβολιάσουν τα σκυλιά τους, γιατί έχω επισημάνει πολλές φορές και το έχω πει ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το δε κόστος για τον εμβολιασμό του εμβολίου της λύσας είναι μικρό. Επομένως, μπορούμε όλοι μας να ανταποκριθούμε και να είμαστε ασφαλείς και να εμβολιάσουμε τα σκυλιά μας. Υπάρχει, θα έλεγα, ενδιαφέρον από τα μέλη μας, ρωτάνε. Εμείς είχαμε κάνει, γνωρίζετε, ένα διαγωνισμό, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος από όλους τους κτηνιάτρους της περιοχής μας. Κάποιος ήταν ο Λιοδότης. Ανακοινώσαμε το όνομά του. Γνωρίζουν και ό,τι στοιχεία άλλα θέλουν μπορούν να τα παίρνουν. Έχουμε βάλαμε χαρτιά παντού στα καταστήματα τα κυνηγητικά, σε διάφορα στέκια που μας έχουν κυνηγεί. Οπότε μπορούν να παίρνουν και τηλέφωνα θέλουν και στο κυνηγητικό σύλλογο στη Γραμματεία για να μπορούν να τους στέλνουμε να πηγαίνουν στον κτηνίατρο τους ή μπορούν να πάνε και σε άλλους κτηνιάτρους όπου ο καθένας επιθυμεί. Ο πρόεδρος Κυνηγητικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης επεσήμανε πως ο σύλλογος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τόσο το νέο κρούσμα του ιού της λύσας όσο και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη προκύψει άμεσα ή εν ευθέτω χρόνο. Οι κυνηγητικές οργανώσεις, οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο να στέλνουν δείγματα στο Υπουργείο για δειγματολογικό έλεγχο από αλεπούδες και από κουνάδια. Αυτό στη προχθεσινή συγκέντρωση που έγινε στην Κομωτινή για το θέμα της λύσας, οι προσταμένοι από το Υπουργείο συνεχάρη τις κυνηγητικές οργανώσεις για αυτό που κάνουν, γιατί αν είχαμε 50 δείγματα, παραδείγματος χάρη, όλη τη χρονιά, αυτομάτως μπαίνοντας στον χώρο των δειγματολογικών ελέγχων που στέλνουμε εμείς οι κυνηγητικές οργανώσεις μέσα στο Υπουργείο, πήγανε στα 500 τα δείγματα.